Κανά. Πινόκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Πινόκιο, πάμε να δούμε τι θα γίνει με την πρεμιέρα του Πινόκιο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος. Θα μας πει ο Αλέξανδρος Λιζάρδος. Τι γίνεται. Και περάστε, παρακαλώ. Κύριε Σαμόλη. Κύριε Σαμόλη, παρακαλώ. Καλώς σας βρίσκω όλους. Χαίρετε, χαίρετε. Για μίλησέ μας λίγο. Για το τι γίνεται με την πρεμιέρα του Πινόκιο. Ξεκίνησαν οι προβολές, ήταν κατά βάση από τις ταινίες που θα βλέπαμε το Μάρτιο. Αλλά λόγω COVID έφυγε από τον προγραμματισμό και έτσι τώρα βρίσκεται από την προηγούμενη Πέμπτη στους κινηματογράφους. Είναι η νέα ταινία του Ματέο Γκαρόνε. Ο Ματέο Γκαρόνε έχει μια αγάπη στα σκοτεινά παραμύθια. Το βλέπουμε και από τις προηγούμενες ταινίες του που καταφέρνει πάρα το στοιχείο του μύθου με όρους Τζόζεφ Κάμπελ να το εντάσσει μέσα στις δικές του ιστορίες. Στον δικό του λοιπόν Πινόκιο αισθανόμαστε ότι ζωντανεύουν γραβούρες. Αυτό θα μου πεις το ότι σε παραπέμπει σε άλλον τρόπο αφήγησης μιας ταινίας. Φυσικά και σε παραπέμπει. Ίσως είναι ο πιο σκοτεινός Πινόκιο από αυτούς που έχουμε δει. Θα πούμε ότι ο Πινόκιο έχει εμπνεύσει, εκτός από εσένα, και αρκετούς δημιουργούς στον κινηματογράφο. Κρατήσου για να δούμε το βίντεο και θα τα πούμε όλα. Επανερχόμαστε. Ο Πινόκιο είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας που πρωτοεμφανίστηκε το 1883 ως κεντρικός ήρωας στο ιταλικό παραμύθι «Οι περιπέτειες του Πινόκιο» του Κάρλο Κολόντι. Το όνομά του περιγράφει την ύλη του, αφού «Νόκιο» σημαίνει «κόμβος ξύλου». Αυτό το ξύλινο αγόρι ονειρεύτηκε να γίνει πραγματικός άνθρωπος. Για να τα καταφέρει πρέπει να μάθει να ζει με αλήθεια, να εργάζεται σκληρά και να μην κάνει σκανδαλιές. Όσο δεν είναι υπάκουος, περνάει τα μαρτύρια του Ταντάλου. Και δεν είναι ψέμα, όταν αγχώνεται και προσπαθεί να γλιτώσει, επινοεί φανταστικά γεγονότα που κάνουν τη μύτη του να μεγαλώνει. Η κινηματογραφική μεταφορά της Disney του Πινόκιο το 1940 είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων του στούντιο. Εδώ ο Πινόκιο χάνει τη σκοτεινή γραφή του και μεταμορφώνεται σε ένα ηθικοπλαστικό παραμύθι ενός ξύλινου πλάσματος που η αφέλεια και η καλοσύνη θα τον οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις. Και όλα είναι τόσο γλυκά, σχεδόν δισνεϊκά πλασμένα. Τα κλασικά παραμύθια ενέπνευσαν και τον ερωτικό κινηματογράφο. Με την έκρηξη των σεξοκομωδιών το 1971, μια sexy slapstick παροδία του θρυλικού παραμυθιού, σκηνοθετημένη από τον άλλοτε ηθοποιό Κόρεϊ Άλεϊ, που ίσως κάποιοι τον θυμόμαστε από τη συμμετοχή του στην ταινία «Επαναστάτης χωρίς αιτία», απογοήτευσε άπαντες. Το ανδρικό κοινό δεν απολάμβανε ολοκληρωμένες ερωτικές σκηνές, οι δε φεμινίστριες θύχτηκαν για τη μονοδιάστατη ματιά του σκηνοθέτη πάνω στις επιθυμίες τους. Λίγα χρόνια αργότερα, αξίζει να αναφέρουμε ότι παράχθηκαν αρκετές πορνογραφικές ταινίες με το ίδιο θέμα, animated αλλά και υπερπαραγωγές μυθοπλασίας. Το 1972 μεταφέρεται ξανά στον κινηματογράφο σε σκηνοθεσία Luigi Comencini με τίτλο «Οι περιπέτειες του Πινόκιο». Με τον ίνωμα Φρέιντι και την Τζίνα Λολομπρίτζιτα, η ιστορία γίνεται ακόμα πιο απλοϊκή, απευθυνόμενη αποκλειστικά σε παιδιά μικρής ηλικίας. Την ίδια χρονιά, η πεντάωρη έκδοση της ταινίας προβάλλεται από την Ιταλική τηλεόραση σε 6 επεισόδια. Σας μιλήσαμε παραπάνω για τον ερωτισμό και τα παραμύθια. Ευκαιρία τώρα να προσθέσουμε σε αυτή την συνταγή και την Ιαπωνική φρίκη. Την ταινία του 1991 με τίτλο 964 Πινόκιο του Σόντζι Φουκούι, το φροηδικό χάος περιπλέκεται. Ο Πινόκιο 964 είναι ένα λοβοτομημένο ρομπότ σκλάβος του σεξ που θα εκδιωχθεί από τα αφεντικά του γιατί αδυνατεί να έρθει σε στήση. Σύντομα γίνεται φίλος με μια ημίτρελη άστιγη κοπέλα, αλλά και φυγάς, αφού η εταιρεία που τον παρήγαγε θέλει να τον καταστρέψει εξαιτίας της δυσλειτουργίας του. 2002. Στον απόϊχο της πολυβραβευμένης ταινίας «Η ζωή είναι ωραία», ο Ρομπέρτο Μπενίνι κάνει το όνειρο της ζωής του πραγματικότητα και σκηνοθετεί μία από τις χειρότερες ταινίες της καριέρας του. Επίσης, υποδίεται τον Πινόκιο στη μεγάλη οθόνη σε μια γκροτέσκα μεταφορά. Ο τότε 50χρονος ηθοποιός μοιάζει με καρικατούρα του μικρού παιδιού, ενώ η σύζυγός και παραγωγός του, η τότε 42χρονη Νικολέτα Μπράσκι, αναλαμβάνει το ρόλο της νεαρής νεράιδας.
Ο Ιταλός σκηνοθέτης animation Έντσο Νταλό εμπνέεται από την ταινία της Disney και τις άνιμε εκδοχές της ιστορίας και παράγει μια ταινία κινουμένων σχεδίων το 2012 που στερείται φαντασίας και πρωτοτυπίας. Οι χαρακτήρες είναι λιγότερο συμπαθητικοί και καθόλου σκοτεινοί, ικανοποιώντας μονάχα το παιδικό κοινό που δεν έχει γνωρίσει ακόμα τον ψευτάρα ήρωα. Το 2013, ο Ούλριχ του Κούρ υποδίεται τον Μαντζαφουόκο στη γερμανική τηλεοπτική απόδοση του Πινόκιο. Τρεις διάστατες μορφές συναντούν ανθρώπους που παίζουν υπερβολικά σε κάθε σκηνή. Αυτή η εκδοχή κυκλοφορεί μεταγλωτισμένη σε πολλές γλώσσες και χώρες. Και φτάνουμε στο σήμερα. Ο σκηνοθέτης του Γκομόρα και του Ντόγκμαν επιστρέφει στα σκοτεινά παραμύθια που τόσο πολύ αγαπάει. Ο Ματέο Γκαρόνε το 2015 με το παραμύθι των παραμυθιών μας ανέδειξε το σκοτάδι που είχαν τα παραμύθια με τα οποία μεγαλώσαμε. Τα παραδείγματα κακών συμπεριφορών που μόνο οι ακραίες τιμωρίες ίσως οδηγούσαν στη θεραπεία τους μικρούς άτακτους φίλους μας. Στο δικό του Πινόκιο δίνει τη δυνατότητα στον Ρομπέρτο Μπενίνι να επανορθώσει για το κινηματογραφικό του ανουσιούργημα, προσφέροντάς του αυτή τη φορά το σωστό ρόλο. Αυτό του Τζεπέτο. Με τις φωνές των Τίλτα Σουίντον, Γιούαν Μακγκρέγκορ, Κρίστοφ Βάλτς, ο Γιγέρμο Ντελτόρο και ο Μαρκ Γκούσταφσον φιλοδοξούν να παρουσιάσουν την πιο σκοτεινή απόδοση του Πινόκιο. Η κυκλοφορία της αναμένεται το 2021 και, κρατηθείτε, οι φήμες θέλουν να είναι και musical. Σίγουρα πάντως δεν θα είναι η musical θεατρική μεταφορά του 2003 που παρέμεινε στο θεατρικό σανίδι για 6 χρόνια στην Ιταλία και το 2009 μεταφέρθηκε με επιτυχία στην Κορέα και τη Νέα Υόρκη. Το 2015, ο Μανουέλ Φρατίνι, που ερμήνευσε για 5 συνεχόμενες χρονιές το ρόλο της Μαριονέτας, επέστρεψε στην αναβίωση της παράστασης που κράτησε μία ολόκληρη σεζόν. Ο Πινόκιο ανεβαίνει συχνά πυκνά στο θεατρικό σανίδι, καθόλου αδικαιολόγητα. Το ψέμα παραμένει ένα διαχρονικό ταμπού, αφού δίνει φτερά στη φαντασία. Μόνο αν ένας μικρός θεατής παρατηρήσει στο ξύλινο σανίδι διαμέσου αντιπροσώπου τις τιμωρίες, διακρίνει τα λεπτά όρια που τον απομακρύνουν από την ειλικρίνεια και τις θρησκευτικές αρετές της. Ο Πινόκιο και οι περιπέτειές του όμως έχουν επηρεάσει και το ελληνικό λαϊκό θέατρο. Στη Φάφστα του Μπος, για παράδειγμα, η Ρίτσα, το Ριτσάκι, που είναι το εν τετραετής ωραίο κοριτσάκι, θα φαγωθεί από ψάρι επειδή δεν υπάκουσε τον πατέρα της, που χρόνια αργότερα ψαρεύοντας θα την βρει στην κοιλιά του ψαριού. Επειδή όμως ήταν ανυπάκουη, δεν θα πληθεί αμέσως και θα κατασπαραχθεί από γάτες. Γύρισε η Μοσχοθυγατέρα! Πες μας, ποιες χώρες γύρισες, ποια μέρη τριγυρνούσες, εις που ηχθέως την καστή, εις το πλήγου ζούσες. Και μία ακόμα σύνδεση του Πινόκιο με την ελληνική πραγματικότητα. Η αληθινή ιστορία του Πινόκιο, του Αντώνη του Μανίδη, είναι μία ακόμα σύγχρονη απόδοση της κλασικής ιστορίας. Μετά την κυκλοφορία της σε βιβλίο, αναμένουμε να τη δούμε και στη μεγάλη οθόνη. Ο Πινόκιο είναι ένα γεμάτο περιέργεια πλάσμα που οφείλει από την παιδική του ηλικία να την καταπιέζει για να γίνει απολύτως αποδεκτός από τον περίγυρό του, αλλιώς οι τιμωρίες που έχει να υποστεί είναι βάναυσες. Με εξαίρεση λίγες από τις κινηματογραφικές αποδόσεις, οι θεατές είναι αυτοί που έχουν τιμωρηθεί περισσότερο βλέποντας μέτριες και μονοδιάστατες αποδόσεις του παραμυθιού. Κακά τα ψέματα. Το παραμύθι του Πινόκιο, όπως έχει αποδοθεί στη μεγάλη οθόνη, σπάνια εστιάζει στο πιο ουσιαστικό αυτής της διαχρονικής ιστορίας. Η γνώση, η εκπαίδευση, η φαντασία είναι τα κλειδιά της ελευθερίας μας. Το ψέμα, σαν ένα νέο κλαδί που ανθίζει, παραμένει ενσωματωμένο με τον κορμό του δέντρου, που μπορεί να μας προσφέρει για λίγο τη σκιά του, δυστυχώς όμως δεν θα βαδίσει μόνο του στον δρόμο της ζωής, αν δεν βρει ένα Τζεπέτο για να του δώσει ανθρώπινη μορφή και υπόσταση. Δεν έχω καταρχάς λόγια ούτε για τον Αλέξανδρο και την κινητή βιβλιοθήκη που έχουμε εδώ πέρα μαζί μας, ούτε για τη συμβολοποίηση σε αυτού του ήρωα του Πινόκιο που ενέπνευσε τον Δημήτρη Σαμόλη. Έχει πολλά επίπεδα τελικά. Μάλλον υποσυνείδητα κι εγώ το εισέπραξα με κάποιο τρόπο. Και... καλά έκανε. Ο Γιώργος έχει στηρίξει ολόκληρη καριέρα πάνω σε αυτό. Οπότε με την δεύτερη αυτοανάλυση θα βρούμε και τις συνδέσεις. Τέλεια. Παιδιά μου, θα σας χαιρετήσω τώρα σε αυτό το σημείο. Εμείς θα συνεχίσουμε αύριο να λέμε μύθους και αλήθειες. Θα φωτίσουμε τα παραμύθια της ζωής μας και θα κάνουμε την πραγματικότητα παραμύθι. Σας γλυκοφιλούμε και σας περιμένουμε αύριο πάλι στις 4. Φλερτ.